Ο κύριος Γαβρόπουλο έβγαλε μία ανακοίνωση που λέει ότι θα με ξαναβάλει σε αναστολή καθηκόντων. Πρίτα. Θέλω να πιστεύω ότι την έγραψε κάποιος χωρίς να την δει ο υπουργός, γιατί δεν νομίζω ότι αξίζει σχολιασμού να ξαναπάει κόντρα στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, συνταγματικό δικαστήριο της χώρας. Νομίζω ότι ευτελίζει οποιαδήποτε πλέον σοβαρότητα μπορούμε να έχουμε, εάν γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύω ότι ο υπουργός είναι γνώστης αυτής της ανακοίνωσης προσωπικά. Νιώθω και πιστεύω ότι είμαι δικαιωμένος. Και σας μιλώ με τα λόγου γνώσεως, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι κυκλοφορεί, δεν είμαι κατηγορούμενος για οτιδήποτε. Δεν υπάρχει καμία ποινική δίωξη εις βάρος μου, ούτε για αυτό το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που θέλουν να λένε ότι διώκομαι, δεν διώκομαι. Είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει. Θα σκέφτομαι. Εάν θα ξαναφύγω στη δικαιοσύνη, εάν, που σας ξαναλέω, δεν πιστεύω ότι θα το κάνει ο υπουργός, θα τον παραδώσω στην κρίση της κοινωνίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα. Εάν, δεν ξέρω τι θα κάνω. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Πιστεύω ότι είναι σόφρον και δεν θα το κάνει.